Λοιπόν, τι υποσχέθηκα. Επέστρεψα για να πραγματοποιήσω τις υποσχέσεις μου. Είπα ότι θα μιλήσουμε για ωραία πράγματα, για γιορτές, για Χριστούγεννα, για δράσεις, για εκδηλώσεις. Όλα αυτά τα ωραία λοιπόν. Και θα ταξιδέψουμε, θα πάμε μέχρι το Διδημότυχο. Αλλά να τα πούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά μαζί μας, για να μας τα πει όλα αυτά τα ωραία, τα οποία ήδη πραγματοποιούνται κάποια, έρχονται και κάποια άλλα. Μαζί μας λοιπόν είναι η Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου Διδημοτήχου, Στέλλα Θεοδοσίου Ζυγογιάννη. Καλησπέρα, κυρία Θεοδοσίου. Χαίρετε, πώς είστε? Μια χαρά, εσείς πώς είστε εκεί στο Διδημότυχο και τι ωραία μας φέρνετε και φέτος? Στις επάλξεις είμαστε. Είμαστε σε ετοιμότητα, τελειώνουν και οι τελευταίες λεπτομέρειες και ξεκινάμε αυτή τη μεγάλη χριστουγεννιάτικη αγκαλιά για τον Εύρο. Έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Mm-hmm. Ξεκινάμε με τη φωταγώγηση στις 16 του μήνα, μπροστά από το Δημαρχείο, mm-hmm. όπου δεν θα επιστρέψω σε λεπτομέρειες, γιατί υπάρχουν αρκετές εκπλήξεις. Δηλαδή, έχω μια πληροφορία ότι θα έρθει ο Βασίλης, mm-hmm. ότι θα μας οδηγήσει στην αυλή του μετά, η οποία έχει και αυτή το κεντρικό της άνοιγμα. Για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, λοιπόν, mm-hmm. στις 16 του μήνα έχουμε την φωταγώγηση στο Δήμο Διδημοτήχου, αφού πλέον έχουν προηγηθεί πάρα πολλές φωταγωγήσεις στα χωριά, mm-hmm. για τα οποία είχαμε μεριμνήσει να πάμε μεγάλα δέντρα με φωτοσωλήνα. Αυτό χαροποίησε πάρα πολύ τους κατοίκους. Και συνεχίζουμε λοιπόν, επανερχόμαστε στο Δημότυχο από την Παρασκευή και στις 5 η ώρα. Θα έχουμε κάποια event τα οποία θα γίνουν μπροστά στο Δημαρχείο. Στη συνέχεια θα περιμένουμε αυτόν τον πολυπόθητο Άγιο για παιδιά και μεγάλους. Και ναι, θα φωταγωγηθεί το δέντρο μας με κάποιες εκπληξούλες. Και στη συνέχεια θα πάμε όλοι μαζί στην αυλή του Αηβασίλη, γιατί εκεί θα μας οδηγήσει. Έτσι μου έχουν πει τα ελάφια του. Mm-hmm. Όπου εκεί έχουμε 7 σπιτάκια με πολλές δράσεις. Αυτό φυσικά δεν έγινε από το Δήμο, έγινε υπό την αιγίδα και τη στήριξη του Δήμου. Μεσολαβούν το Σύλλογο στα Δίδυμα Τύχη, όπου έρχονται και επαναιδρύουν το χωριό την αυλή του Αηβασίλη. Είναι σπιτάκια πανέμορφα, τα οποία είναι διακοσμημένα από τους ίδιους, όπου έχουν μέσα πρωταγωνιστές μέλη του Συλλόγου. Περί των 40 ατόμων αυτή τη στιγμή πυρετοδός εργάζονται μαζί με το προσωπικό του Δήμου, mm-hmm. που είναι stand-by, και συγχρόνως με την καθαριότητα, με την καθημερινότητα, με τις βλάβες και όλα τα συναφή, ομορφαίνουμε και την πόλη μας. Έτσι λοιπόν, σε αυτή την αυλή τα παιδάκια θα έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν πλέον της μίας ώρας, να έχουν και κάποια δράση να παρακολουθήσουν, γιατί για τις μέρες που θα είναι ανοιχτό, από τις 16 μέχρι και τις 23, θα υπάρχουν κάθε μέρα δράσεις. Δηλαδή ο γονιός θα έχει μια αυλή όπου μπορεί με το παιδί του να απασχοληθεί και να νιώσει τη θελπορή των Χριστουγέννων. Mm-hmm. Είναι κάτι πολύ όμορφο το οποίο επανέρχεται. Θα σας διακόπτω για να πούμε ότι ήταν κάτι το οποίο συνέβαινε παλιά, όπως είπατε και εσείς, και επανέρχεται φέτος, αναβιώνει φέτος, και βοηθάνε και οι συνθήκες, αφού πλέον έτσι δεν έχουμε πια τα μέτρα τα οποία μας είχαν περιορίσει αρκετά τις προηγούμενες χρονιές. Οπότε έχουν βοηθήσει έτσι λίγο και οι συνθήκες. Για να δούμε αυτό το όμορφο στο Διδημότυχο, το οποίο νομίζω είχε πολλούς θαυμαστές παλιότερα και επανέρχεται τώρα έτσι δυναμικά σε άλλο χώρο, βέβαια, να το πούμε και αυτό, για να ξέρει και ο κόσμος. Ναι, ναι, ναι. Επανέρχεται και εγκαθίσταται στο παλιό θερινό κινηματογράφο, mm-hmm. γιατί το Διδημότυχο παλιότερα είχε πάρα πολλές. Πολλές δραστηριότητες που μπορούσε ο κάτοικός του να απασχοληθεί, αλλά με τον καιρό και τη μη συντήρηση αυτών και τη μη εξυγχρόνιση αυτών, όλα αυτά έχουν υποτονίσει. Αλλά τώρα εμείς μπαίνουμε σε αυτό το σημείο, το οποίο βρίσκεται πίσω από το Ηρώων, mm-hmm. και πλάι της Ελευθερώτριας. Έχουμε δηλαδή αρκετό χώρο για πάρκινγκ. Είμαστε κοντά στην εμπορική αγορά του Δημοτικού, οπότε ο κόσμος μπορεί να έρχεται και μετά να ακολουθεί τη διαδρομή προς τα χριστουγεννιάτικα στολισμένα καταστήματα της πόλης, όπου εκεί μέσα είναι ένας πάρα πολύ όμορφος χώρος, αρκετά περιποιημένος από εμάς, από το Δήμο. Θα φωταγωγηθεί, θα γίνουν πάρα πολλές δράσεις, έχουν στηθεί τα σπιτάκια με την βοήθεια των υπαλλήλων του Δήμου, τα μέλη του Συλλόγου είναι πρωί-απόγευμα εκεί και φτιάχνουν. Δηλαδή είμαστε, αν μου επιτραπεί ο όρος, σε έναν οργασμό δημιουργίας για να περιμένουμε αυτό που λέμε Χριστούγεννα, γιατί
τα Χριστούγεννα είναι μια αναμονή. Έτσι. Είναι αυτό που νιώθουμε και αν δεν το καλλιεργήσουμε και λίγο, δεν θα το νιώσουμε έντονα. Έτσι ακριβώς είναι και είναι όλα αυτά τα όμορφα και τα ωραία που έρχονται και είναι πολύ σημαντικό το ότι τόσα άτομα εργάζονται και εργάζονται πυροτοδός και μέρα νύχτα πραγματικά και κυριολεκτικά και εθελοντικά πάρα πολύ από αυτούς. Ναι, είναι όλοι, πολύ όλοι από το σύλλογο είναι εθελοντικά και αν μιλήσω και για τους υπαλλήλους του Δήμου οι οποίοι έχουν μπει σε αυτή την λογική, δουλεύουν εθελοντικά γιατί κάποιοι έρχονται και το απόγευμα να βοηθήσουν. Δεν θα πρέπει να ξεχάσω ότι μέσα στο πλαίσιο των δράσεων της Απλής στο Ιβασίλη, με στη διοργάνωση αυτή τη φορά με το Δήμο Διδημοτήχου, γίνεται και μια πάρα πολύ ωραία παρουσίαση από κάλαντα παγκοσμίου, από κάποιες χώρες δηλαδή του κόσμου, όπου ξεκινάμε από Ιταλία, αν δεν με πατάει η μνήμη μου, και καταλήγουμε το Διδημότυχο, τα κάλαντα της πόλης μας. Και κάτι ιδιαίτερο που τα παιδιά δεν μου επιτρέπουν να το πω, είναι μια εκπληξούλα που θα γίνει πάνω στη σκηνή. Δηλαδή έχουμε τρεις δράσεις στην ουσία. Έχουμε τη φωτακόκηση μαζί το opening της Απλής στο Ιβασίλη. Στις 18 του μήνα και Κυριακή στο Δημοτικό Αμφιθέατρο έχουμε αυτή τη συναυλία, αν μου επιτρέπει πάλι ο όρος, που αφορά στα κάλαντα. Και επίσης έχουμε τη Δημοτική Βιβλιοθήκη που ανοίξει στο Ευγενίδιο, η οποία κάνει καθημερινά και συνεχόμενα χριστουγεννιάτικες δράσεις με τα σχολεία της πόλης μας. Έχει πάρα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Ακολουθούν τα σχολεία με τους δασκάλους, τα παιδάκια, τα μικρά. Και εκεί έχουμε μια εξαιρετική εθελόντρια, την κυρία Μαρία Μαυρομάτη, και την κυρία Στέλλα Τζοβανίδου, η οποία είναι βιβλιοθηκονόμος και κρατάει με την ψυχή της αυτό που λέγεται Δημοτική Βιβλιοθήκη. Και τώρα πάλι ξανά λειτουργήσε μετά τον κορονοϊό. Και γενικότερα έχουμε τρία σημεία στα οποία υπάρχει χριστουγεννιάτικος χτύπος. Και να μην ξεχάσω φυσικά και την πολύ ωραία φωταγώγηση φέτος του Δήμου, που έγινε από τους ηλεκτρολόγους του Δήμου, ήταν εξαιρετική. Τα επιπλέον στολίτια που μπήκαν στις καινούργιες κολόνες που τοποθετήθηκαν επί της Οριστιάδος. Γενικά προσπαθούμε να ανακτήσουμε το χαμένο χρόνο, τα δύο χρόνια που έφυγαν έτσι. Είναι όντως πολύ ωραίος και ο στολισμός εφέτος, γιατί η αλήθεια είναι με μία μικρή βόλτα κανείς το διαπιστώνει στο Διδημότυχο ότι έχει στολιστεί και ότι περιμένει ανυπόμονα και όλες τις υπόλοιπες δράσεις να ξεκινήσουν. Κάποιες ήδη λαμβάνουν χώρα, όπως και οι φωταγωγήσεις στα χωριά, και αυτό έχει επίσης τη βαρύτητά του, γιατί και τα χωριά πολλές φορές νιώθουν ξεχασμένα. Και όμως τα Χριστούγεννα είναι μια καλή αφορμή για να έχουν και αυτά έτσι λίγο ζωντάνια, για να βρεθεί εκεί πέρα κόσμος και από άλλα μέρη, όχι μόνο του. Ακριβώς. Το βιώνετε και στα χωριά της Οριστιάδας που επεδρεύει ο σταθμός σας. Δηλαδή είναι εξαιρετικό. Σε όσα από αυτά κατάφερα να επισκεφτώ κατά τη διαδικασία της φωταγώγησης, σοκαρίστηκα από τον αριθμό των παιδιών. Προφανώς είναι παιδιά τα οποία δεν μένουν εκεί, αλλά έρχονται Σαββατοκύριακο. Και κοίτα να δεις που κάθε φορά που βρίσκουν την ευκαιρία, οι γονείς τα παίρνουν και επανέρχονται στο χωριό τους. Και ήταν τόσο όμορφο. Και είναι ένα συνέστημα που σου λέει: μην γυρνά στην πλάτη σε κανένα χωριό, ακόμα και αν έχει λίγου κατοίκου. Μείνε εκεί και επέμεινε. Κάτι θα γίνει. Κάτι θα. Έτσι ακριβώς. Είναι έτσι. Από τα πράγματα τα οποία τα λέμε συχνά, ότι είναι πολύ θλιβερό κάτι το οποίο συμβαίνει συνεχώς. Αυτή η φθορά που υπάρχει στα χωριά και η έλλειψη κατοίκων, και όσο πάει, τα πράγματα χειροτερεύουν δυστυχώς. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ θετικό το γεγονός ότι και οι παλιοί κάτοικοι, πολλά παιδιά τα οποία τώρα είναι ενήλικες που μεγάλωσαν στο χωριό, δεν το ξεχνάνε το χωριό τους, δεν ξεχνάνε τις ρίζες τους και επιστρέφουν όταν έχουν την ευκαιρία. Και είναι πολύ ωραίο που τους δίνεται αυτή η ευκαιρία. Έτσι μέσω γιορτών ή εκδηλώσεων που γίνονται στην ακριβώς. περιοχή. Και το θεάρεστο είναι ότι κάποιοι από αυτούς που έχουν ήδη αποχωρήσει και μένουν αλλού έχουν δημιουργήσει και μικρούς συλλόγους στα χωριά τους και αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλη ελπίδα. Σου χτυπάει το καμπανάκι. Α, τώρα που είπα καμπανάκι, δεν πρέπει να ξεχάσω το Έλκυθρο, το οποίο θα γυρνάει μες στην πόλη του Δημοτήχου και φέτος κάθε βράδυ. Για όσο χρονικό διάστημα η Βασίλισσα αποφασίζει να μείνει στο Δημότυχο και θα ακούν τα παιδιά από τα μπαλκόνια τα κάλαντα. Αυτό ήταν μια δράση που έγινε επί κορονοϊού, αλλά αγαπήθηκε τόσο πολύ που συντηρείται και συνεχίζει.
Mm-hmm. Με προλάβατε, γιατί η αλήθεια είναι ότι το είχα σαν απορία. Ήθελα να το θέσω αν θα είναι έτσι και φέτος, αν θα έχει αυτή την επίσκεψη έτσι γύρω-γύρω στα σπίτια. Και είναι πολύ όμορφο ένα παιδί να βλέπει έξω από το σπίτι του να περνάει ο Άγιος Βασίλης. Πόσο μαγικό. Και είναι πολύ μαγικό, ναι. Και είναι πολύ ωραίο ότι θα υπάρχει και φέτος αυτή η δράση. Πότε θα ξεκινήσει έτσι και αυτή με τις βόλτες του Άγιου Βασίλη, έτσι, για να ξέρουν και οι γονείς να ετοιμάζουν. Η πρώτη εμφάνιση, από ό,τι μου είπε ένα μικρό ελαφάκι, θα είναι γύρω στις 16 θα έρθει εδώ. Mm-hmm. Και λογικά μετά θα δει τις υποχρεώσεις του και θα μας πει. Εγώ προτείνω, θα του το προτείνω δηλαδή, να γυρνάει την πόλη όσο θα είναι ανοιχτή η αυλή του Άγιου Βασίλη. Yeah. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο σαν εικόνα. Σίγουρα, σίγουρα. Οπότε είναι όλα αυτά τα πολύ όμορφα που έρχονται, είναι αυτά που ήδη συμβαίνουν. Έχετε αρκετά για αυτά τα Χριστούγεννα και υπάρχουν σίγουρα και οι απαιτήσεις και η μπόλικη δουλειά και σίγουρα έχετε πάρα πολύ κούραση αυτές τις μέρες εκεί πέρα στην πόλη. Μας δίνει κουράγιο όμως το χαμόγελο των παιδιών. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Μόνο που σκέφτομαι ότι όταν θα ανοίξει η αυλή, όλα αυτά τα παιδάκια που τόσο καιρό δεν είχαν ούτε τη δυνατότητα λόγω κορονοϊού, κάποια δεν είχαν ούτε και την οικονομική δυνατότητα να επισκεφτούν κάποια άλλη πόλη που είχε κάποιες δράσεις και εγκλωβίζονταν πίσω από μια τηλεόραση ή ένα κομπιούτερ. Mm-hmm. Αυτό με ξεκουράζει όταν σκέφτομαι ότι θα δοθεί μία λύση για αυτές τις πέντε μέρες. Ναι, για αυτές τις πέντε μέρες. Είναι αρκετό για να θυμάται το παιδί ότι ναι, στην πόλη που μεγάλωσε έγινε και αυτό. Δεν ήταν μία πόλη που με ξέχασε. Έτσι ακριβώς. Είναι πολύ, πολύ όμορφο όλο αυτό, πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι αξίζει να κάνουμε και μία αναφορά και να πούμε ότι πέρα από όλα αυτά έχουμε και το παραδοσιακό κομμάτι των Χριστουγέννων. Θα δούμε και κάποια έθιμα. Διάφοροι σύλλογοι δεν σταματάνε τη δράση τους και κάνουν και κάποια έθιμα την περίοδο των γιορτών. Οπότε έχει πάρα, πάρα πολλά πράγματα το Δημότυχο για να το επισκεφθεί κανείς αυτή την εποχή. Έτσι. Βεβαίως, βεβαίως. Και ο Πουρπούρης θα γίνει στο Ισάκιο. Και στο Ρήγιο θα γίνει ένα έθιμο. Όλα αυτά τα γνωρίζω γιατί έχουν έρθει σε επαφή με το Δήμο. Είναι με την υποστήριξη πάλι του Δήμου με κάποια χρηματικά ποσά τα οποία αποφασίζονται μετά από απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, βέβαια, για την ενίσχυση αυτών των δράσεων. Γιατί δεν είναι εύκολο ένα σύλλογο που απαρτίζεται από 5 ενεργά μέλη να μπορέσει να κάνει όλο αυτό που πρέπει να κάνει στο χωριό του και που θέλει. Άρα λοιπόν είμαστε πάντα δίπλα σε όποια πρόταση μπορεί να στηριχθεί νομικά και μπορούμε φυσικά και εμείς να την καλύψουμε οικονομικά. Γνωρίζοντας ότι πρέπει να υπάρχει μια λογική σε αυτό, γιατί δεν είναι όποιος πρόλαβε, ένας προγραμματισμός ώστε να μπορέσουν να προλάβουν όλοι. Έτσι ακριβώς. Μιλώντας και αυτές τις μέρες και λίγο και με άλλες περιοχές, μιλώντας λίγο και με το Σουφλί που και εκεί έχουν το Χριστουγεννιάτικο Πάρκο σαν παραμύθι, περιμένουν αρκετή επισκεψιμότητα. Έχετε αντίστοιχα και εσείς κάποια πληροφόρηση σχετικά με το Δημότυχο, δηλαδή ότι θα υπάρχουν επισκέψεις, ότι να έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον για την αυλή του Άι Βασίλη, να έρθει. Μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Ναι. Ήδη τα χορευτικά τα οποία θα έρθουν για να παρουσιάσουν μέσα στην αυλή τη δουλειά τους. Ας πούμε, γνωρίζω ότι από κάποια όμορη πόλη θα έρθουν δύο λεωφορεία, τα οποία αυτά θα μείνουν στην αυλή, μετά θα περιηγηθούν το Δημότυχο. Ήδη τα παιδάκια και τα σχολεία που είναι ανοιχτά έρχονται στα σπιτάκια, βγαίνουν φωτογραφίες και δεν είναι ακόμα έτοιμο το χωριό. Mm-hmm. Βλέπω τις μανούλες που ρωτάν, υπάρχουν πολλά τηλέφωνα που ρωτάν πότε θα ανοίξουν. Είναι δηλαδή, εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα γίνει λαϊκό προσκύνημα. Είμαι σίγουρη, γιατί είναι κάτι που λείπει. Δεν είναι κάτι που πλεονάζει και πρέπει να βρεις το μαγικό σημείο για να φανεί ως κάτι εξαιρετικό και να καλέσει τον κόσμο. Είναι απαραίτητο να συμβαίνει σε κάθε πόλη κάτι ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ικανότητες, οτιδήποτε. Mm-hmm. Θα πρέπει να γίνεται. Και δεν μπαίνει εδώ το κομμάτι του ανταγωνισμού, αν αυτή είναι η επόμενη ερώτησή σας. Και στο Σουφλί θα πάμε και το Σουφλί θα έρθει και υπάρχει και διαφορετικότητα στις ημέρες. Και στο φως αγγέλων θα έρθουμε, το έχουμε ξαναπεί και δεν θα κουραστούμε να το λέμε. Το κομμάτι αυτό του εύρου μας θα πρέπει να είναι ενωμένο. Έτσι. Θα πρέπει μαζί να δημιουργεί καταστάσεις, να τις απολαμβάνει και να δραστηριοποιείται πάνω σε αυτό. Δεν γίνεται να κρατήσεις έναν άνθρωπο μόνο στο Δημότυχο. Πρέπει να του δώσεις επιλογές. Αυτό καταλάβαμε και από τη φιλοξένεια που είχαμε μαζί τα περίπτερα με το Δήμο Σουφλίου. Mm-hmm. Και γίναμε στόχος προορισμού τουριστικού και για τις δύο πόλεις. Έτσι είναι. Η αλήθεια πρέπει να λέγεται. Δεν υπάρχει χώρος για εγωισμούς.
Έτσι ακριβώς. Και άλλωστε, όπως τα λέτε κι εσείς, η ενότητα νομίζω ότι μόνο κέρδος μπορεί να αποφέρει για όλα τα μέρη. Είναι πάρα πάρα πολύ όμορφο που υπάρχει αυτή η σύμπνοια και μακάρι να συνεχιστεί σε κάθε επίπεδο. Όποιος δεν τη συνεχίσει, για μένα δεν είναι νοήμονας αυτό απλά. Είναι πολύ ωραία όλα αυτά τα οποία έτσι λέμε και συζητάμε. Ωστόσο, ο χρόνος μας πιέζει. Έτσι, κλείνοντας, είναι κάτι που θέλετε να πείτε ή ένα κάλεσμα να κάνετε στον κόσμο ή ένα μήνυμα το οποίο θέλετε να μείνει από όλη αυτή τη συζήτηση? Είναι η γέννηση του Χριστού. Αυτό προμηνύει μόνο αγάπη. Αυτό πρέπει να νιώσουμε, σε αυτό πρέπει να επενδύσουμε και με αυτό πρέπει να βαδίζουμε. Όχι ανταγωνιστικότητα, όχι κόμπλεξ κατωτερότητας, όλοι μαζί για να αναρθώσουμε αυτό που λέγεται έδρος. Mm-hmm. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας περιμένουμε στις 16 στην Ποταγώγηση του Δέντρου και στην αυλή του Αη Βασίλη. Βέβαια, να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή και εγώ συνέχεια, σας ευχαριστώ. Εύχομαι. Να είστε καλά. Γεια σας.